δήλωνε συμμετοχή για το My Style Rocks, άραγε είχε στο μυαλό της ότι μπορεί να πρέπει να φορέσει ένα balloon dress. Πρέπει όμως. Έρχεται η Βασιλική Τρανούλη. She want me to pound it. Said she want my kids, but they grounded. I've been staying focused, got me celibate. I could be selling, now I'm in my element. Y'all boys irrelevant. Me and Genius, we got hella hits. I don't know what jealous is, cause I ain't never felt it. Feeling like myself again. Feeling like the man. I got some stories I could tell my kids. You got some stories you could tell your friends. About my grace and my elegance. Too stylish. Έχει και ύφος, όχι απλώς το φόρεσες το μπαλούν. Το καπέλο μου το κάνει. Α, δεν είναι το μπαλούν όλο αυτό. Το μπαλούν, ναι. Έλα, σε παρακαλώ, πες μου, πού πηγαίνεις. Λοιπόν, εγώ πάω σε παρουσίαση δίσκου ενός φίλου, που είναι ένας δίσκος rap. Γίνεται το βραδάκι κατά τις 9 η ώρα. Και εννοείται εκεί που πάμε στην παρουσίαση δίσκου θα πιούμε ποτό μετά, θα ράξουμε, θα κοινωνικοποιηθούμε. Τα γνωστά. Είμαστε φίλοι, είναι και ξένος κόσμος. Αυτά. Αυτά. Πολύ ωραία. Θέλεις να δείξεις κάτι πριν από τη μαγική λεξούλα? Όχι, αυτό είναι η τσάντα μου. Το καταλάβαμε, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βαθμολογήστε. Μία από τις αγαπημένες μου φράσεις είναι η εξής. Η ισχύς εν τη ενώση. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα όλο αυτό. Και η ισχύς και η ένωση. Και από τις δύο πλευρές. Αμφότερη. Φωτεινή. Λοιπόν, δεν μου αρέσουν οι γαλότσες με αυτό το look. Δεν μου αρέσει το ποδηλατικό κολάν καθόλου. Αυτή η τζάντα, τι θα τη σχολιάσω. Εντάξει, θεωρώ λίγο... Δεν ξέρω πώς να το πω. Τόσο μικρή τι μπορεί να χωράει μέσα και για ποιο λόγο την έβαλες. Ειρωνικός είναι ο λόγος, για πλάκα την έβαλα. Ναι. Δεν την έβαλα για να έχει χρηστικότητα. Θα έχω το κινητό μου και έβαλα αυτήν σαν αξεσουάρ, σαν να φόραγα ένα κολιέ που δεν έχει χρηστικότητα και απλά μπορείς να έχεις χρήματα. Δεν είναι κάτι. Απλά δεν βλέπω αυτό το look καθόλου στην ηλικία σου. Εντάξει. Μπορώ να δω μια κοπέλα 20 χρονών να το φοράει, 22-25 max. Εντάξει. Δηλαδή μια γυναίκα στην ηλικία σου και με τα χαρακτηριστικά σου που είναι πληθωρικά έτσι και αρκετές φορές είσαι σεξι, αυτό μου κάνει πολύ ξένο και ως πώς να το πω, δεν είναι μια ωραία εικόνα, δεν εκπέμπει κάτι ωραίο. Και ευχαριστώ. Τα σκουλαρίκια είναι εντελώς άγκυρα. Ευχαριστώ. Στην εικόνα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πολύ ωραία. Ζέτα. Δεν μου αρέσει σήμερα, δεν ξέρω, μου κάνει... Σε κοιτάω τόση ώρα πραγματικά και προσπαθώ να βρω κάτι να μου αρέσει. Ενώ ξεχωριστά τα κομμάτια είναι ωραία, οι γαλότσες μου κάνουν ευθυνόπρο. Δηλαδή είναι, μου κάνει σαν να έχεις βγει το βράδυ με το φορεματάκι σου και έχεις ξεμείνει με το φόρμα και τα σκουλαρίκια και είσαι σε ένα εξοχικό και λες, α, ήρθε η άνοιξη, βγήκαν τα χόρτα, ας βάλω το καπέλο μου και τις γαλότσες να πάνε μαζέψω χόρτα. Ένα τσαντάκι άλλο ύφος άκυρο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ήταν τελείως το να αντιμετωπίσω τον μπαλούν φόραμα όπως θα το φορούσα εγώ. Θα το φορούσες έτσι. Μόνο έτσι θα το φορούσα τόσο κοντό, γιατί μακρύ έχω βάλει. Δεν έβρισκα κάτι πιο μακρύ που να ήθελα να έχει τόσο όγκο. Που να έβρισκα να έχει τόσο όγκο. Τόσο κοντό μόνο μας. Και πάλι ξέρεις τι προσπαθώ, δηλαδή να το διαβάσω με το στυλ σου. Μετά μου κάνει πάλι... Πιο φθινοπορεινό, δηλαδή είναι στο μία καμπόικι ή κάτι, δηλαδή πραγματικά... Καμπόικι δεν πάει, με αυτό καθόλου. Χαίρομαι πολύ, αλλά για να δικαιολογήσω την αρμηνία, δεν μπορώ να βρω μια δικαιολογία. Εγώ είχα κάτι μπότες οι οποίες ήταν μαύρες δετές, πολύ κλασικού μπραντ, ψηλές, αλλά ήταν τρομερά γυαλιστερές. Οπότε προτίμησα να βάλω αυτές. Ακόμα και η γαλότσα, νομίζω ότι δεν σου έχει ωραία εφαρμογή. Η γαλότσα δεν έχει ωραία εφαρμογή. Έτσι αλλιώς. Είναι άκαμπτες για να μπαίνουν. Δεν είναι έτσι. Ίσως είναι πολύ μαλακές και γίνονται όταν λύγεις το γόνατο σου έτσι. Ναι, γιατί είναι ανοιχτά. Είναι λίγο ατσούμπαλο, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Δεν τη άρεσε. Έλα να πάμε στους κριτές. 2,3 είναι μέσος όρος. Για προχώρα.